οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και τώρα υλοποιούμε το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζεται. Οπότε θέλω να σε ευχηθώ εξ αρχής καλή δύναμη στην Υπουργό, στην Υφυπουργό, στους τρεις γενικούς γραμματείς, γιατί πράγματι έρχεστε να καλύψετε ένα κενό συγκεντρώνοντας πολιτικές οι οποίες ήταν κατακαιρματισμένες σε πολλά διαφορετικά υπουργεία, οι οποίες όμως αφορούν όλους και θα έλεγα ιδίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, και γι' αυτό και θα υποστηρίξουμε με πολύ μεγάλη θέρμη το έργο σας σε μια σειρά από πολιτικές. Να αναφερόμαστε μόνο στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, το οποίο αυξάνεται κατά 8% και το οποίο αποτελεί μια κατάκτηση που θέλω να θυμίσω ότι υλοποιήθηκε από μια, για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πιλωτικά από μια προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικές συνολικά για το παιδί, ζητήματα τα οποία αφορούν την ένταξη στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια την προηγούμενη τετραετία να βγάλουμε στην επιφάνεια προβλήματα με τα οποία ενδεχομένως άλλες κυβερνήσεις να μην ήθελαν να ασχοληθούν. Για μας δεν υπάρχουν αόρατοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν αξίζουν της φροντίδας και της προστασίας του κράτους.